θα πάμε στην Γκρενόμπλ, εκεί όπου θα συναντήσουμε τον πατέρα Γεώργιο, βέβαια, ο οποίος είναι εφημέριος Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου Γκρενόμπλ και αρχιερατικός επίτροπος της Μητρόπολης Γαλλίας. Έχουμε συνδεθεί, τα έχουμε ξαναπεί. Θα αναφερθούμε και θα εστιάσουμε, βέβαια, στο κλίμα κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Πάσχα, με πρωταγωνιστές, βέβαια, την Ορθόδοξη κοινότητα και τους Έλληνες της Γκρενόμπλ. Πάμε στον πατέρα Γεώργιο. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη, χρόνια πολλά και σε εσάς. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Με φόντο από πίσω, βέβαια, την Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Και θέλω λίγο να μας μεταφέρετε το κλίμα που διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδος εκεί στην Γκρενόμπλ της Γαλλίας. Ναι, ζήσαμε ελληνικές στιγμές αυτή την περίοδο της μεγάλης, και της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και ιδιαίτερα της Μεγάλης Εβδομάδας. Ακολουθίες βράδυ, ακολουθίες πρωί, αρκετός κόσμος, αρκετοί Έλληνες, αλλά και όχι μόνο, γιατί η ενορία μας είναι η ενορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου με αποστολή όχι μόνο τους Έλληνες, αλλά όλους τους Ορθόδοξους από όπου και αν προέρχονται. Λειτουργήσαμε σε διάφορες γλώσσες όπως πάντα, ελληνικά, γαλλικά, αραβικά, γεωργιανά, ρουμανικά, ρώσικα. Είναι μια ιδιαίτερη κοινότητα αυτή της Γκρενόμπλ. Μάλιστα, πόσο ιδιαίτερος και ξεχωριστός είναι ο εορτασμός σε μια χώρα, βέβαια, πέρα από την Ελλάδα, μακριά από την Ελλάδα, για όλους τους Έλληνες που βρίσκονται εκτός της χώρας? Η αλήθεια είναι ότι αυτή την περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδας αισθανόμαστε πολύ περισσότερο σαν να ήμασταν στην Ελλάδα, γιατί έχουμε διατηρήσει όλες τις παραδόσεις, και τις εκκλησιαστικές και τις λαϊκές παραδόσεις της περίοδου, και έτσι οι Έλληνες αισθάνονται, δημιουργούμε μια μικρή Ελλάδα, να το πω έτσι, στο κέντρο της Γκρενόμπλ και στο κέντρο των άλλων πόλεων όπου υπάρχουν ελληνικές κοινότητες. Έτσι το κλίμα παραμένει ελληνικό, μικρές τεχνικές προσαρμογές, για παράδειγμα θα πρέπει να πάρουμε άδεια από το Δήμο, από την αστυνομία, από την πυροσβεστική για να κάνουμε περιφορά του επιταφείου, αλλά όλα αυτά λύνονται, είναι συνήθειες που τελικά προσαρμοζόμαστε. Η τοπική κοινωνία εκεί των Γάλλων πώς σας αντιμετωπίζει, σας έχει αγκαλιάσει, έχει προσαρμοστεί, δέχεται τις συνήθειες, τις παραδόσεις των Ελλήνων και της κοινότητας? Σε γενικές γραμμές οι Έλληνες είναι πάντα καλοδεχούμενοι στη Γαλλία. Έχουμε ένα πάρα πολύ καλό κλίμα και πολύ καλές σχέσεις με τους Γάλλους πάρα πολλά χρόνια τώρα και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Εκτός αυτών όμως, πολλοί από τους Γάλλους έχουν ήδη ταξιδέψει στην Ελλάδα και έχουν ζήσει Πάσχα στην Ελλάδα. Έχουν δηλαδή αυτή τη μυρωδιά του ελληνικού Πάσχα και αυτό τους κάνει στη Γαλλία όταν το βλέπουν να τους αρέσει, να τους θυμίζει κάτι από εκείνη την περίοδο που βρέθηκαν στην Ελλάδα. Και φυσικά έχει αυτό το, να το πω λίγο, εξωτικό χαρακτήρα που έχει όλος αυτός ο εορτασμός με τις περιφορές, με τα διαφορετικά χρώματα, με τις βυζαντινές μελωδίες. Και όλο αυτό αρέσει, όλο αυτό δημιουργεί ένα κλίμα ζεστασιάς και έρχονται πάρα πολλοί Γάλλοι καθολικοί. Ιδιαίτερα στον Εσπερινό της Αγάπης, στην εκκλησία είχαμε πάνω από 120 άτομα, εκ των οποίων η μεγάλη πλειονότητα ήταν Γάλλοι. Μάλιστα, στο επίκεντρο του έργου σας, τι βρίσκεται? Κοιτάξτε, καταρχήν, εκτός από αισθανόμαστε ως πρέσβης του ελληνικού πολιτισμού στο σύνολό του, έτσι, στην Γαλλία, εκτός ναι. από αυτό, φυσικά προσπαθούμε να τροφοδοτούμε την ελληνική ορθόδοξη κοινότητα και την ορθόδοξη κοινότητα γενικότερα με τα νάματα της ορθοδοξίας, τα οποία παραλάβαμε και εμείς από τους προηγούμενους και από την Ελλάδα όσα χρόνια ήμασταν, το κλίμα, να διατηρήσουμε τις παραδόσεις με την αυστηρότητα που απαιτείται και με την ουσία που οι παραδόσεις αυτές κουβαλάνε. Φυσικά, αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, έχουμε 4 ενήλικες κατηχούμενους στην μικρή μας κοινότητα, στην κοινότητά μας, οι οποίοι είναι από τη Ρωσία, από τη Σερβία, από τη Γαλλία και από το Λίβανο. Ενήλικες. Οι οποίοι γνώρισαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο την Ορθοδοξία και ο μόνος χώρος που βρήκαν ήταν η δικιά μας εκκλησία εδώ στην περιοχή για να μπορέσουν να μπουν σε αυτή τη διαδρομή της κατήχησης, της βάπτισης και τελικά της πνευματικής διαδρομής που ξεκινάει.
Το έργο είναι πολυσχηδές, δεν είναι αμυγός εκκλησιαστικό, έχει και ένα πολιτισμικό χαρακτήρα. Αλλά αυτό που η ουσία του και η καρδιά του είναι, είναι πράγματι η διατήρηση της ορθόδοξης παράδοσης σε μια χώρα η οποία δεν φημίζεται για την αγάπη της, για την μοντέρνα χώρα, για την αγάπη της. Σωστά. Μάλιστα. Αναφερθήκατε βέβαια στο καθήκον σας και στο έργο το οποίο επιτελείτε. Με κατεύθυνση βέβαια την Ορθόδοξη κοινότητα, το μέλλον το φαντάζεστε στη Γαλλία, επιστροφή στην Ελλάδα? Στο προσωπικό εννοείται? Στο προσωπικό βέβαια. Φυσικά η Ελλάδα παραμένει πάντα ηθά και αν δεν γυρίσουμε πίσω το ταξίδι δεν είναι ποτέ ολοκληρωμένο. Σωστά, σωστά. Τώρα ο προγραμματισμός δεν είναι απόλυτος, εξαρτάται πάντα από τα παιδιά, από την πορεία τους, από πολλά πράγματα. Αλλά όμως η Κρήτη παραμένει πάντα στο μυαλό μας ως τόπος προορισμού. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια. Η ευχή σας, η προτροπή σας εδώ, η συμβουλή σας, αν θέλετε, στους τηλεθεατές μας παρακολουθούν σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ποια είναι, πατέρα Γιώργια? Συμβουλές πολλές δεν έχω. Αλλά νομίζω ότι αν κρατήσουμε στην καρδιά μας αυτό το Χριστός Ανέστη και άρα μέσα από την Ανάστασή Του είναι δυνατή η διανάσταση ψυχών και σωμάτων και η αιώνια ζωή, όλα τα υπόλοιπα εντάσσονται σε αυτή την προοπτική της αιωνιότητας. Και άλλα όλα τα υπόλοιπα αποκτούν νόημα μέσα από αυτή την προοπτική της αιωνιότητας που ο Χριστός μας χαρίζει. Βλέπω και καλοκαιρία εκεί στην Γκρενόμπλ. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολύ καλές μέρες. Πράγματι. Μάλιστα. Είναι καλοκαιρινές σχεδόν. Να, και ένα κοινό σημείο βέβαια, ένας κοινός τόπος με την Κρήτη και τις καιρικές συνθήκες. Λοιπόν, άνιο βέβαια, αλλά ευχάριστο όποτε έρχεται. Σωστά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Με το καλό να τα ξαναπούμε, πατέρα Γιώργη. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε πάντα καλά. Να είστε καλά. Ζωντανή σύνδεση με Γκρενόμπλ.